εισερχόμαστε μέσα στον ιερό πυρήνα του Ιερού Σταυρού της ανθρωπότητας. Ανασένουμε το ιερό υδάτινο πυρ της θεϊκής συνειδητότητας. Μέσα σε αυτό το υδάτινο πυρ εμποτιζόμαστε. Χρυσή κεραία στην καρδιά του ήλιου, χρυσός άξονας, χρυσές ρίζες στην καρδιά του ήλιου της Ιερής Γης. Δομούμε τα ιεραρχικά μας κανάλια και σταθερά και σταδιακά εισερχόμαστε μέσα στο υδάτινο πυρ της Ιερής Αγάπης. Πνευματικές οντότητες, διδάσκαλοι, εντεταλμένοι του Ιερού Φωτός, καθοδηγούν και υποστηρίζουν. Εισερχόμαστε μέσα στο φως της ύπαρξης της δημιουργίας και με την ευλογία της αγάπης του Θεού, των ιερών όντων, δυνάμεθα να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι. Διαμέσου του Ιερού Σταυρού εισερχόμαστε στην καρδιά του νου της καρδιάς μας. Στην καρδιά του νου του κάθε κυττάρου μας. Ως αντανάκλαση και ανταπόκριση στη Θεία Εντολή της ενδοκυταρικής ύπαρξης. Ο πυρήνας, το κέντρο του νου των κυττάρων μας, ενεργοποιείται. Τα ιερά οχτάρια ενεργοποιούνται και κατέρχονται εντός μας. Δυναμικά περιστρέφονται μέσα σε κάθε κύτταρο, μέσα σε κάθε έκφραση, μέσα σε κάθε σκέψη και συναίσθημα, δονώντας την ύπαρξή μας σε ένα επίπεδο πέρα από τη μάγια του πλανήτη. Μας δίνεται η δυνατότητα να παραλάβουμε και να δούμε, αναπνέοντας σε αυτό το νέο χώρο ύπαρξης, εμποτίζοντας τις συνειδήσεις μας και όλους τους φορείς μας,
μέσα σε αυτή τη διάσταση και χώρο ιερότητας και εθερικής ευλογίας. Το άνω μέρος της κεφαλής μας ανοίγει και γίνεται αλλαγή στο άνω μέρος του εγκεφάλου μας. Από εκεί ανοίγουν συγκεκριμένες πύλες που απελευθερώνουν εγκλωβισμένο φως. Φως συνείδησης, φως κατανόησης, φως φώτισης, σοφίας, αγάπης. Και καθώς ανοίγουν, συνειδητοποιούμε αυτό το επίπεδο ύπαρξης που για αιώνες ήταν εγκλωβισμένο για την ανθρωπότητα. Ο εγκέφαλος της ανθρωπότητας ακτινοβολεί, καθώς αυτές οι πύλες ανοίγονται και ανοίχτηκαν. Με τη δύναμη της Ιερής Μητέρας, του Ιερού Πατέρα και του Υιού, που ξεκλειδώνουν τις φυλακές της συνείδησης. Με θεία καθοδήγηση και προστασία, τα επίπεδα αυτά ενεργοποιούνται στο βαθμό που επιτρέπεται. Ταυτόχρονα παραλαμβάνει και το φωτεινό αστέρι της ενσάρκωσης στον αφαλό μας. Και δυναμικά φωτεινά οχτάρια αλληλεπιδρούν ανάμεσα σε αυτό το επίπεδο του εγκεφάλου και σε αυτό το επίπεδο του πυρήνα του αφαλού της ανθρωπότητας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε την ιερή μορφή και επίπεδο ύπαρξης της ανθρωπότητας και να ακολουθήσουμε το ιερό αρχέτυπο της δημιουργίας μας, όπως φτιαχτήκαμε να είμαστε, καθ' εικόνα και ομοίωση. Μένουμε με σταθερότητα μέσα στο κέντρο του πυρήνα του Ιερού Σταυρού, γνωρίζοντας πως η αγάπη, το φως, η σοφία και η ύπαρξη μας καθοδηγούν. Στον πυρήνα της καρδιάς μας, μέσα στο κέντρο του Ιερού Σταυρού, ο Ιερός Πυνθύρας ακτινοβολεί και ενεργοποιείται. Και καθώς ενεργοποιείται, οι ιερές ίνες ακτινοβολούν και δυναμώνουν.
Οι ιερές ίνες στο πίσω μέρος της κεφαλής μας ενεργοποιούνται, καθαρίζουν και δυναμώνουν. Πάντα μέσα στο χώρο της ιερότητας και της ευλογίας. Η δύναμη της αγάπης και της κάθαρσης ενεργοποιεί αυτές τις καρδιακές ίνες και γίνεται αντικατάσταση των μαύρων ινών με λευκές αναστάσιμες ενέργειες, οι οποίες αναδύονται από το εσωτερικό τους. Οι μαύρες ίνες του πνευματικού ήλιου ισχυροποιούνται. Οι λευκές αναστάσιμες ίνες του πνευματικού ήλιου ισχυροποιούνται. Και μαζί δημιουργούν οχτάρια συνδέσεων με την ιερή καρδιά του όλου. Παραλαμβάνουμε, καθαρίζουμε, σταθεροποιούμαστε. Ξεκινάω διαδικασία ενσωμάτωσης και γείωσης καρδιακών ινών και στην καρδιά μας και στις ρίζες μας. Και στην καρδιά μας και στον εγκέφαλό μας. Ως μέλη του μακροκοσμικού είναι, παραλαμβάνουμε. Ως κύτταρα του μακροκοσμικού είναι, παραλαμβάνουμε. Ως ενεργοποιημένοι άνθρωποι, πνευματικές οντότητες, παραλαμβάνουμε. Και στεκόμαστε πάνω από το πέπλο της Μάια, πάνω από το πέπλο της Λύθης, καθώς οι ιερές δυνάμεις κρατούν για εμάς τα τυχώματα του καναλιού μας σταθερά και προστατευμένα. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται άμεση κάθετη σύνδεση με τον ιερό πυρήνα του πνεύματος, τον ιερό πυρήνα της αλήθειας, τον ιερό πυρήνα της όρασης, της ακοής, της όσφρησης και όλων των ιερών αισθήσεων που για αιώνες στέκουν φυλακισμένα και εμποτισμένα μέσα σε ύδατα της Μάια. Ταυτιζόμαστε με την ιερότητα της ύπαρξής μας, ενθυμούμενοι σταθερή, ενεργοποιημένη και ελεύθερη.
η έλευση του Πνεύματος εντός μας καθαρίζει όποιο ψεύδος. Καθαρίζει όποια επιβαλλόμενη δυσκολία. Και γνωρίζουμε ότι καθώς στεκόμαστε στον πυρήνα, στην καρδιά του πυρήνα του Ιερού Σταυρού, μπορούμε και βλέπουμε και εθεροποιούμε τις αισθήσεις μας μέσα από το φίλτρο της ιερότητας, καθαρίζοντάς τες και τις παραλαμβάνουμε ιεροποιημένες, ενσυνείδητες πνευματικές ως η νέα ανθρωπότητα. Όπως αυτό θα είναι το επίπεδο της ύπαρξης των αισθήσεων της νέας ανθρωπότητας. Καθώς συμβαίνει αυτό, κατανοούμε ότι η εργασία γίνεται στο επίπεδο της εδώ πραγματικότητας και της ιεροποίησης της φύσης των βασιλείων του πλανήτη, και νιώθουμε το αίμα μας να λαμπειρίζει χρυσό, λευκό, αναστάσιμο, έχοντας λάβει την πληροφορία του σώματος φωτός και καθαρότητας, της εθεροποιημένης αναστάσιμης μετάβασης, μέσω της σύνας της κάθαρσης της σοφίας αγάπης, εντός του πλανήτη, εντός των σωμάτων μας, εντός της κατάστασης της συνείδησής μας, και εν καιρό, εντός της κατανόησης μέσω του φυσικού μας εγκεφάλου. Μένουμε σε αυτή τη θέση, ενεργοποιώντας την καρδιά μας, ενεργοποιώντας τον αφαλό μας εντός του ιερού φίλτρου, ενεργοποιώντας τις ρίζες μας που παραλαμβάνουν άμεσα από την διάνοιξη του φωτός στον εγκέφαλο, επιτρέποντας τα ιερά οχτάρια να κάνουν τις συνδέσεις, τις συνθέσεις και τις διαδικασίες αυτόματης κάθαρσης και αποβολής των τοξινών, και καθαρίζουμε. Καθαρίζουμε ιεροποιημένοι όπως η φύση μας ορίζει, όπως δημιουργηθήκαμε να είμαστε, όπως το τέλος του κύκλου της ύπαρξης θα είμαστε. Ο συνειδητός νους, ο
ως ένας κόνος, με την κορυφή προς τα κάτω, χωράει όλη αυτή την αλλαγή, τη συνειδητοποίηση, και από εκεί παραλαμβάνει ό,τι είναι ικανός να παραλάβει, ό,τι είναι ικανός να κατανοήσει. Έχοντας όλη αυτή την ενέργεια και τη γνώση εντός του, ως πληροφορία που σιγά σιγά θα διαχυθεί στις ανοιχτές πύλες του εγκεφάλου, από που είδαμε αρχικά να βγαίνει το ιερό φως, καθώς οι πόρτες αυτές του νου άνοιξαν, καθώς το πέπλο της λύθης αφαιρέθηκε και μας επιτράπει να βιώσουμε την αλλαγή. Σταθεροποιούμε τους παράπλευρους άξονες του καναλιού μας και αυτή τη στιγμή βιώνουμε τον Ιερό Σταυρό τετραδιάστατο και εμείς στέκουμε στο κέντρο. Εντός μας αρχίζουν να γίνονται επαναπροσδιορισμοί και ελαφριές κινήσεις του σκελετού μας και του σκελετού της ανθρωπότητας με ένα νέο τρόπο παραλαβής και ένα νέο τρόπο διάνοιξης των οστών, ώστε οι ιερές ενέργειες να μπορούν να διαχυθούν εντός του κέντρου των μυελώτων οστών και εντός του κέντρου του πυρήνα των οστών. Τα κύτταρα ενεργοποιούνται και αυτά ξανά και παραλαμβάνουν μέσα από την πληροφορία της Ανάστασης του ορυκτού βασιλείου των οστών μας. Μέσα στα οστά μας υπάρχουν κάποιοι ιστοί, κάποιες ίνες, κάποια πλέγματα που ιεροποιούν και χρωματίζουν πάνλευκα, αναστάσιμα και εθεροποιούν το οστεϊκό βασίλειο. Το οστέινο βασίλειο. Σχηματίζεται ένα λευκό διαμάντι στο κέντρο άσνα και η αντανάκλασή του φανερώνεται στο κέντρο του μετώπου μας, λίγο πάνω από τα φρύδια μας. Αυτό αποκαλύπτει την αλλαγή στα βάθη του ανθρώπινου βασιλείου. Με την αποδοχή και καρδιακή χαρά των υπανθρώπινων βασιλείων. Το διαμάντι στο μέτωπό μας ακτινοβολεί. Και ηλιακή σύντροφη αναγνωριζόμαστε. Και οθούμε με αγάπη και χαρά την έκφραση του θείου σχεδίου
και την έκφραση κάθε ηλιακού αδελφού που κινείται εντεταλμένα με βάση το θείο σχέδιο. Έτσι γίνεται η αναγνώριση. Αρχίζει να ενεργοποιείται ένα πάνλευκο διαμάντι στο πίσω μέρος της κεφαλής μας, όπου περνά από βαθιές διεργασίες και στο κέντρο πάνω από το κεφάλι μας, ακριβώς στο άνω μέρος της κεφαλής, εμφανίζεται ένα τρίτο διαμάντι, το οποίο περιστρέφεται. Το μπροστινό διαμάντι ακτινοβολεί, το πίσω εργάζεται και φέρει βαθιές αλλαγές και το άνω διαμάντι περιστρέφεται με απίστευτη ταχύτητα, καθαρίζει, ακτινοβολεί, πληροφορεί, αγαπά. Το ίδιο θα συμβεί και στα πέλματά μας, κάτω από τις πατούσες. Θα δημιουργηθεί ένας τριγωνικός σχηματισμός ο οποίος θα φέρει την πληροφορία και τις γύρωσεις, τη σύνθεση του άνω τριγώνου των ιερών διαμαντιών. Αντίστοιχα, ενεργοποιείται ένα ιερό τρίγωνο διαμαντιών στον αφαλό μας, στο πίσω μέρος της καρδιάς μας και στη βάση της σπονδυλικής μας στήλης, στο ιερό οστό. Το ίδιο συμβαίνει και στις παλάμες μας και σε κάθε μήλο των δακτύλων μας. Στο κόκαλο, στη μέση της μύτης μας και από εκεί, στο βάθος του λαιμού μας. Το ίδιο στο κέντρο των αυτιών μας και το ίδιο στο κέντρο της κόρης των ματιών μας. Η αδαμάντινη κατάσταση ύπαρξης συμβολίζει το πνεύμα που κατέρχεται μέσα σε όλους τους φορείς μας, μέσα σε όλα τα κέντρα ζωής και δύναμης της ύπαρξής μας και σφραγίζει την ύπαρξή μας με την ιερή σφραγίδα της αγάπης, του φωτός, της σοφίας και της θεϊκής συνείδησης.
το αίμα μας γίνεται αδαμάντινο λευκό, ιεροποιημένο, αναστάσιμο. Τα τρίγωνα, τα αδαμάντινα τρίγωνα, τα τρίγωνα των τριών διαμαντιών στα πέλματά μας παραλαμβάνουν και διαχύνουν αυτή την πληροφορία, διαχύνουν την ενέργεια στον πλανήτη και στις παράλληλες διαστάσεις, πληροφορώντας τα σύμπαντα για την αλλαγή της ανθρωπότητας. Είναι η μέρα γιορτής. Είναι η μέρα χαράς. Είναι η μέρα αλλαγής. Εθεροποίησης και ανάστασης. Θα παραμείνουμε εν σιωπή μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Επιτρέποντας στην αλλαγή και στη συνειδητοποίηση να εφαρμοστεί εντός μας. Μένουμε μέσα στις αναστάσιμες ενέργειες μέσα στην κάθοδο του πνεύματος εντός μας, εντός των διαμαντιών, εντός των αθεροποιημένων υπάρξεων που είμαστε, δίνοντας χώρο και χρόνο. Γινόμαστε ολόκληροι ένα διαμάντι πνεύματος και πνευματοποιημένης ύλης. Και ο πυρήνας της καρδιάς μας ανοίγει πλέον προστατευμένος μέσα σε αυτό τον ιερό χώρο. Και το βίωμά μας, η ζωή μας και η καθημερινότητά μας ανοίγει πλέον ιεροποιημένα μέσα σε αυτό τον ιερό χώρο. Αυτό που ήταν όραμα, όνειρο, ελπίδα, είναι τώρα ζωή.
εντός του. Βαδίζουμε και ζούμε. Ακτινοβολούμε. Και εκπέμπουμε. Ακτινοβολούμε. Και υπάρχουμε. Ακτινοβολούμε. Και ζούμε. Ω. Από το κέντρο της αγάπης βιώνουμε τα σώματά μας. Και όταν θα είμαστε έτοιμοι, ο καθένας στον δικό του χρόνο, πιάνουμε το σώμα μας, κρατώντας τη συνείδηση της επαφής, νιώθουμε γερές τις ρίζες μας, τις νέες μας ρίζες, τα νέα μας σώματα. Και όταν είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε τα μάτια μας στη νέα ζωή.